Κύριε Ρούπακα, ολοκληρώθηκε σήμερα η εμφάνιση του ΝΟΚ με μια αρχοντική νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα επί της γαλλικής ομάδας. Τι έγινε σήμερα που δείξαμε δύο πρόσωπα, ένα καλό στο πρώτο ημίχρονο και μετά δεν είμαστε όπως μπορούσα να είμαστε. Εντάξει, το παιχνίδι του συγκεκριμένου, το τέταρτο στη σειρά αυτού του προγραμματικού γύρου, ήταν διαδικαστικό όσον αφορά την υπόθεση πρόκληση. Η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό των περισσότερων παιδιών ήταν ένα παιχνίδι που εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίζαμε. Ήταν τελευταία μέρα, ήταν πρωί. Παρ' όλα αυτά, ξεκινήσαμε σχετικά καλά στο Ρελαντί. Ήμασταν 3-4 γκολ μπροστά, ελέγχαμε το παιχνίδι. Ήρθε το 3-8 για μια άτυχη στιγμή που είχε ο κύριος Κατσουλάκης που πήρε μια πολύ χρονική κατάσταση. Το σκορ ήταν 9-5. Κέρδισε και ένα πέναλτι την ίδια στιγμή η γαλλική ομάδα και γίνει 9-6. Παίξαμε 4 λεπτά χωρίς. Βγήκε ο Κατσουλάκης χωρίς την κατάσταση και παίξαμε 4 λεπτά σύμφωνα με τον κανονισμό με λιγότερο παίκτη. Στο διάστημα αυτό κάτσε μια συνεχίση, δεν ήμασταν καλά. Η γαλλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα, μας σοφάρισε. Πέρασε και ένα γκολ μπροστά. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε λίγο ρουλέτα. Ήμασταν ένα γκολ πίσω, σοφαρίζαμε, παίρναγε η γαλλική ομάδα. Τέλος πάντων, με τα πολλά καταφέραμε και κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Το οποίο ξαναλέω δεν έπαιζε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη της όλης φάσης. Και της πρόκλησης, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε ήταν μια καλή προπόνηση. Τελικά εξελίχθηκε μια καλή προπόνηση και αυτό το κερδίσαμε ακόμα καλύτερα. Φεύγετε από τη Γαλλία και τι είναι αυτό που κρατάτε? Κρατάμε σίγουρα πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλά συμπεράσματα, θετικά και αρνητικά. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα βγήκε σαν ομάδα όλοι μαζί για να παίξει πίσω από την τη μαθαίνουμε την ομάδα. Οι παίκτες μαθαίνουν ο ένας τον άλλον, μαθαίνουν τον προπονητή. Είδαμε αρκετά λάθη και θα έχουμε στο επόμενο διάστημα χρόνο να τα δουλέψουμε και να τα διορθώσουμε. Και νομίζω ότι μόνο χρήσιμο ήταν αυτό το ταξίδι τελικά. Ακόμα και αν είχαμε αρκετές αναπηρίες και κάποιες άτυχες στιγμές και ένα άτυχο αποτέλεσμα της Σαμπατέλ, όλα αυτά θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μόνο για καλό είναι. Στα θετικά, θεωρείτε ότι είναι το γεγονός ότι αντιδράσαμε από το κακό παιχνίδι με τη Σαμπατέλ το Σάββατο το βράδυ? Μπορούσαμε και αντιδράσαμε. Και επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν όλοι οι παίκτες, έχουν ρόλους μέσα στην ομάδα. Εντάξει, σε μια ομάδα που θέλει να κάνει προαθλητισμό, είναι λογικό όλοι οι παίκτες να έχουν αρμοδιότητες και ρόλους. Δεν είναι απόλυτα συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή γιατί το ψάχνουμε. Αλλά εμείς καταρχήν χρειαζόμαστε όλοι μας τον ρόλο. Δεν έχουμε 6-7 παίκτες που θα πρέπει να στήσουν και άλλοι να κομπάρσει. Αλλή μόνο, δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά έτσι. Έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ και από όλους τους παίκτες περιμένουμε να συνεισφέρουν στην πορεία που θα κάνει η ομάδα που θα δώσει. Στα θετικά η αντίδραση την ίδια μέρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το άτυχο αποτέλεσμα της Σαμπατέλ, σε 5 ώρες ξαναπαίξαμε ένα παιχνίδι περίπου στον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Και απλώς νομίζω ότι εκεί πέρα ήμασταν όπως έπρεπε να είμαστε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ούτε από τη Σαμπατέλ λογικά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Αλλά κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Διορθώσαμε αρκετά γρήγορα την ψυχολογία μας και τον τρόπο που εμφανιστήκαμε στο νερό και τον τρόπο που παίξαμε. Και είχαμε ένα εύκολο παιχνίδι με τους Ρώσους, πολύ πιο εύκολα όπως θα δίνει το τελικό σκορ. Εφόσον είχαμε περάσει 9-3 μπροστά, τραυματίστηκε και ο Αντώνης σχεδόν στο τέλος του δεύτερου 8 λεπτού, ο Βουλοντάκης. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαμε να έχουμε ένα προβάδισμα. Στο τέλος, λίγο οι Ρώσοι κάλυψαν γιατί και εμείς πια το είχαμε το παιχνίδι. Οπότε τελικά αυτό το παιχνίδι λίγο μας βοήθησε να ξεπεράσουμε το σοκ. Την πίκρα της ήττας της πρέμης. Έδωσε χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίκτες. Υπήρξε κάποιος που ήταν θετική έκπληξη για σένα? Δεν μ' αρέσει να ξεχωρίζω τα παίκτες, ούτε θετική ούτε αρνητική. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Κάποιος παραπάνω, κάποιος λιγότερο. Νομίζω ότι απλώς χρειαζόμαστε χρόνο για να προσαρμοστούμε. Όλοι θέλουν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και αυτό καμιά φορά βάζει πίεση και δεν αφήνει τους παίκτες να δώσουν το καλύτερο τους.